Στη Χρυσαυγή είμαστε, κυρίες και κύριοι. Η Χρυσαυγή είναι ένα από τα χωριά, όπως είπαμε, εδώ στο Βόλιο. Ανήκει στο Δήμο Τσωτηλίου, πανέμορφη, καταπράσινη. Και όπως θα δείτε λίγο αργότερα, όταν θα είμαστε στη διαδικασία εδώ της εκπομπής, έχει λίγους κατοίκους, αλλά γελαστούς και αγαπητούς. Γεια σας, Δήμαρχε. Καλώς ήρθατε. Είστε καλά? Μια χαρά εσείς. Μια χαρά κι εγώ. Πώς τα καταφέρνετε εδώ πέρα? Κοιτάξτε, γνωρίσατε την περιοχή την πρωτοχρονιά, την παραμονή της πρωτοχρονιάς. Αυγερινό. Αυγερινό, σε ένα διαφορετικό τοπίο, άσπρο. Σήμερα τη γνωρίζετε σε μια άλλη εποχή. Την άνοιξη που, όπως είπατε, είναι καταπράσινη και είναι πανέμορφη. Είναι αυτή η ομορφιά που έχει ο τόπος μας, για την οποία προσπαθούμε και αγωνιζόμαστε να την αναδείξουμε. Να αναδείξουμε, όπως είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, όλα τα αρχιτεκτονικά στοιχεία που έχει η περιοχή μας και είναι στα σπίτια, στις εκκλησίες, στα γεφύρια, στις περιοχές με ιδιαίτερο φυσικό κάλος, ώστε να μπορέσουμε να επαναφέρουμε τον κόσμο. Και αν μου επιτρέπετε, δύο πράγματα πρέπει να γίνουν. Θα πρέπει η κεντρική εξουσία να επιλέξει περιοχές για ολοκληρωμένες παρεμβάσεις, παρεμβάσεις οι οποίες θα φύγουν από τα χαρτιά και θα έρθουν πραγματικά στον τόπο για έργα δημόσιου χαρακτήρα, και από εκεί και πέρα να γίνουν επενδύσεις με συγκεκριμένα κίνητρα, γιατί δεν μπορεί ο κάτοικος της Χρυσαυγής να φορολογείται με τον ίδιο τρόπο με τον κάτοικο των Αθηνών, της Θεσσαλονίκης και των μεγάλων αστικών κέντρων. Πρέπει να δοθούν αυτά τα κίνητρα στους ανθρώπους να επανακάψουν την περιοχή. Για να δούμε καλύτερες μέρες. Γιατί, όπως καταλαβαίνετε. Να αναφερθούμε λίγο, αν επιτρέπετε, στα χωριά που απαρτίζουν το Δήμο. Τα δημοτικά διαμερίσματα με το Τσωτήλι είναι 26 και οι οικισμοί είναι 35. Εδώ, γύρω από την Χρυσαυγή, έχουμε την κορυφή. Έχουμε την κορυφή, βέβαια τα χωριά των Γρεβενών, πιο πέρα τη Μόρφη, τη Βουχουρίνα. Και πάμε μετά στα χωριά προς Τσωτήλι, Λούβρη, Κερμίνη, Ροδοχώρη. Πανέμορφα χωριά όλα. Χωριά τα οποία βρίσκονται σε υψόμετρο πάνω από 800 μέτρα μέχρι 1100. Εδώ έχουμε 850 μέτρα υψόμετρο. Εδώ παραπάνω. Πρέπει παραπάνω, να είναι γύρω στα 900. 900 μέτρα υψόμετρο. Πρέπει. Αλλά σήμερα είναι καλοκαίρι. Σήμερα είναι καλοκαίρι και αξίζει πραγματικά να ζεις σε αυτή την περιοχή, με αυτή την ομορφιά και με αυτόν τον καιρό τον ωραίο που έχει σήμερα και βέβαια τις περισσότερες μέρες. Να σε ευχαριστήσω. Θα σας δώσω το μικρόφωνο εσάς, καθώς είστε εδώ τοπικός. Μάλιστα. Που σημαίνει ότι ζείτε διαφορετικά τα πράγματα μένοντας στη Χρυσαυγή. Αρχικά να σας ευχαριστήσουμε για την τούρτα. Να είστε είπα καλά. Και νωρίτερα ότι η εκπομπή σήμερα κλείνει 100 εκπομπές στη σειρά. Να 100 να γίνουν. Πόσα? Να γίνουν τουλάχιστον 1000. Φανταστείτε πόσα. Ναι. Ναι, φανταστείτε πόσα χρόνια. Λοιπόν, να μου μιλήσετε λίγο εσείς για την περιοχή μέσα από τα δικά σας μάτια. Μάλιστα. Για το χωριό μας. Καλώς ήρθατε, καταρχήν. Καλώς σας βρήκαμε. Καλώς ήρθατε. Και χρόνια πολλά σας για τις 100 εκπομπές σας. Να είστε καλά. Δεν μένω ακριβώς εδώ. Οι περισσότεροι, μην πω ελάχιστοι, μένουν εδώ. Οι οποίοι δεν έχουν φύγει από την περιοχή τους. Εμείς αναγκαστήκαμε, λόγω εργασιών, λόγω οικογενειών, να φύγουν από την περιοχή και να εγκατασταθούν παρακάτω στις μεγάλες πόλεις. Το χειμώνα μένουν 20 άτομα. Ο γιατρός έρχεται μια φορά την εβδομάδα, κάνει μεγάλες προσπάθειες, όπως επίσης και ο ταχυδρόμος. Αλλά είναι ζεστά τα πράγματα, είναι γλυκά, είναι ανθρώπινα, θα έλεγα. Όταν ζούμε εδώ μόνοι μας, είναι ανθρώπινα. Μετά βέβαια έρχεται και ο κόσμος από τις πόλεις τις μεγάλες και περνάμε καλά. Και ο ξένος ο κόσμος περνάει καλά μαζί μας. Εσείς εδώ, τι μπορείτε να κάνετε έτσι ώστε να βοηθήσετε τους κατοίκους, 20 κάτοικοι μου λέτε το χειμώνα, φαντάζομαι ηλικιωμένοι. Ηλικιωμένοι, ναι. Ναι. Το σχολείο έχει κλείσει από το 1984, ναι. Νομίζω, κάπου εκεί. Και εντάξει. Χωριά που είχαν μεγάλο μεταναστευτικό κλίμα. Φυσικά, φυσικά. Ναι. Φύγανε πάρα πολύ, πάρα πολύ φύγανε. Και μείνανε εδώ οι ηλικιωμένοι. Ναι. Ένας κτηνοτρόφος υπάρχει, μου είπανε, στο χωριό όλος και όλος. Υπάρχουν δύο κτηνοτρόφοι. Ένας είναι σε νεαρή ηλικία που μπορεί να καθίσει να δουλέψει. Αμείνανε δύο νεαροί εδώ. Ναι, ναι, ναι. Κάτι είναι και αυτό. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα πούμε και περισσότερα στη συνέχεια. Ναι, ωραία, ωραία. Να μου δώσετε το μικρόφωνο και να ζητήσω εγώ στο σημείο αυτό να δούμε το βίντεο της περιοχής, να γνωρίσουμε εδώ τα χωριά, να δούμε τις απέραντες εκτάσεις έτσι, πρασίνου, όπως τις κατέγραψε η κάμερα με τον Ευθύμη και την Εύα την Τζουρέκα.